Επιτρέψτε μου μόνο ένα σχόλιο πριν μπω στο κυρίως θέμα της ερώτησης, επειδή ακούστηκαν πολλά στην αίθουσα σε σχέση με τη συζήτηση της προηγούμενης ερώτησης. Το 2013, τον Απρίλιο, στα τέλη Απρίλιο, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Τσούκαλης βρέθηκαν σε κάποιο από τα εργοτάξια της Κορίνθου Πατρών. Εξήγηλαν μαζί με τις κάμερες και κάποια μηχανήματα που είχαν μεταφερθεί εκεί ότι το έργο θα είχε τελειώσει το 2015. Την επόμενη μέρα και τα μηχανήματα εξαφανίστηκαν και οι εργαζόμενοι δεν είχαν τι να κάνουν. Συνέχισε ακριβώς η ίδια κατάσταση με παγωμένο το έργο, το οποίο έργο ολοκληρώθηκε με τη δική μας διακυβέρνηση. Ο κύριος Καραμαλής, λυπάμαι, για ακόμα μία φορά κάνει ένα λογικό άλμα, διότι το έργο των Πάτρας Πύργου απεντάχθηκε το 2013, εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του το 2018, υπήρχαν εργολαβίες σε εξέλιξη. Από πού προκύπτει ότι δεν θα ολοκληρώνονταν το έργο, δεν είναι σε θέση να απαντήσει. Αντιθέτως, φαντάζομαι θα είναι σε θέση να προσκομίσει και την αλληλογραφία. Την έχουμε ζητήσει, κύριε Υπουργέ, από τον Μάιο του 20, την αλληλογραφία σας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ για το Πάτρα Πύργος. Γιατί δεν τις βλέπουμε κατατεθειμένες. Κύριε συνάδελφε, όμως πρέπει να μπείτε στην ερώτηση. Μπαίνω στο θέμα της ερώτησής μου. Νομίζω θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα αναβάθμισης του διαλόγου και εντός της αιθούσης. Και σας καλώ να το κάνετε έστω και τώρα. Είμαστε ένα χρόνο και 4 μήνες μετά την αίτηση κατάθεσης εγγράφων. Πάμε τώρα στα έργα της Θεσσαλονίκης. Μετρό της Θεσσαλονίκης. Μετρό της Θεσσαλονίκης υπήρχε πάλι υλοποιούμενο σχεδιασμός, όχι με βάση αυτά που είπαμε εμείς, όχι με βάση αυτά που είπε η διοίκηση της Αττικό Μετρό, η οποία είχε θύτευε επί δική μας κυβέρνησης, με βάση και αυτά που έλεγε ο ανάδοχος. Ο διευθύνων σύμβουλος λοιπόν του αναδόχου έλεγε ότι το έργο θα είναι τελειωμένο στο τέλος του 2020, πέρα από το σταθμό Βενιζέλη. Υπήρχε λοιπόν ένας σχεδιασμός ο οποίος υλοποιούνταν κανονικότατα. Ήρθατε, αλλάξατε αυτό το σχεδιασμό και πήγατε, κατά τη γνώμη μου και ο λίγο πονηρά, αν μου επιτρέπετε, το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου στο τέλος του 2023, διότι αυτό είναι πέραν της ολοκλήρωσης της συνταγματικής θητείας. Αν όμοι γέννητο ολοκληρώσει και την τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης, δεν θα έχουμε να δούμε ούτως ή αλλαίως το μετρό της Θεσσαλονίκης ολοκληρωμένο με βάση και τις δικές σας εξαγγελίες. Επέκταση του μετρό προς τα βορειοδυτικά. Υπήρχε μειοδότηση από το φθινόπωρο του 2019. Πάγωσε το έργο ως το Μάρτιο του 2021, όπου και ολοκληρώθηκε η κατακύρωσή του. Προαστιακός της δυτικής πλευράς. Η σύμβαση εκπώνησης των αναγκαίων τεχνικών μελετών δημοπρατήθηκε τον Νοέμβριο του 2018. Την ακυρώσατε και αυτή και ανακοινώσατε εκ νέου το έργο το Φεβρουάριο του 2021. Οδική σύνδεση του λιμανιού με Παθέ και Εγνατία. Το λιμάνι, αν δεν συνδεθεί επαρκώς και με το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμφωνούμε νομίζω, και με το οδικό δίκτυο, είναι ένα λιμάνι το οποίο υπολείπεται των δυνατοτήτων του, έτσι δεν είναι. Και εκεί έχουμε αντίστοιχες καθυστερήσεις. Θέλω να κάνω και μια αναφορά στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό. Ξέρετε και γνωρίζετε ότι δεν ήταν στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Υποδομών και Μεταφορών, τον οποίο συμφωνήσαμε εμείς και για τη χρηματοδότησή του και για τις προτεραιότητές του με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς επιλέξατε να πάτε σε αυτή την οδό, αποχαρακτηρίζοντας και πάνω από 70 στρέμματα αναδοσωτές εκτάσεις και τέλος και Υπουργέ και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη για την καθυστέρηση και ευχαριστώ για την ανοχή. Πείτε μας μια κουβέντα τι γίνεται με το στρατόπεδο Γκόνου. Είχαμε ένα σχεδιασμό ο οποίος υλοποιούνταν. Ακούσαμε κάποια στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι θα γίνει όχι εμπορευματικό κέντρο αλλά ζώνη ελεύθερου εμπορίου και ουδέν νεότερον από τότε. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παπά, δεν θα συνεχίσω το διάλογο για την Πατρών Πύργου. Πολύ ευχαρίστως, όποτε θέλετε, μπορείτε κι εσείς να καταθέσετε μια ερώτηση για να δούμε τα πράγματα πώς έχουν. Νομίζω ότι ήταν αποκαλυπτικά αυτά που υπόθηκαν στην διαδικασία που ακούσατε και που μας άκουσαν όσοι μας παρακολουθούν. Κυρία Πρόεδρε, δεν απευθύνω εγώ να θέτω ερωτήματα, αλλά ρητορικά θα το κάνω στον κύριο Παπά. Ειλικρινά, νομίζω ότι μάλλον δεν πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ επαφή με το τεχνικό κόσμο και με το τι συμβαίνει γενικότερα στα έργα υποδομών στη χώρα μας, ή ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει τι γίνεται, αλλά λέει τα απίθανα πράγματα. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να σας πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια
το να λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει παγώσει όλα τα έργα αποτελεί κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποδείξουμε από τα πραγματικά γεγονότα. Και εξηγούμε. Πρέπει να βάλουμε μία λογική, νομίζω, στην αντιπολιτευτική τακτική μας. Και να βλέπουμε τα γεγονότα και να κάνουμε κριτική εκεί που πρέπει, να συμφωνούμε και εκεί που πρέπει, γιατί νομίζω ότι αυτή η στήρα αντιπαράθεση τελικά οδηγεί τους περισσότερους από αυτούς που μας ακούνε να κλείνουν τις τηλεοράσεις τους. Επομένως, πάμε να δούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Πρώτον, έχουμε βάλει μπρος το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων που έχει γίνει, κυρία Παπά, από το 2004. Ξεμπλοκάρουμε ένα προς ένα όλα τα μεγάλα εμβληματικά έργα. Και φυσικά όλα τα έργα της Θεσσαλονίκης. Ε65, το ξεμπλοκάραμε. Πάτρα Πύργος, το ξεμπλοκάραμε και προχωράει. Μετρό Θεσσαλονίκης, γραμμή 4 του μετρό στην Αθήνα. ΒΟΑΚ, Καστέλη, Άκτο Αμβρακία. Αυτά είναι μερικά από τα παραδείγματα των έργων που προχωράνε και έχουν ξεμπλοκαριστεί. Μιλάμε, κύριε Παπά, για ένα έργο 13 δις ευρώ, εκ των οποίων έχουμε συμβασιοποιήσει τα 3,2 δις ευρώ. Όταν εσείς σε 4 χρόνια είχατε συμβασιοποιήσει μόνο 800 εκατομμύρια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη για να απαντήσω μία προς μία τις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα, μιλάτε για το μετρό Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι όλοι έχουμε στη μνήμη μας, κύριε Παπά, τα εγγένεια με τους μουσαμάδες του 2018. Όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι Θεσσαλονικείς. Έχουν στη μνήμη τους ένα σοου που κάνατε, ενώ το μετρό δεν ήταν όχι έτοιμο να παραδοθεί, αλλά δεν είχατε λύσει βασικά ζητήματα. Το 2019 είχατε υποστηρίξει ότι το μετρό θα ξεκινήσει τη λειτουργία το 2020. Ακούστε, δηλαδή είχατε πει κάτι το οποίο δεν στηρίζεται τεχνικά πουθενά. Και εξηγούμε. Όταν το είχα πει αυτό η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητέ κύριε Παπά, δεν υπήρχαν οι σταθμοί της Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου. Δεν υπήρχε η επιδομή. Δηλαδή δεν υπήρχαν οι ράγες στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου. Δεν είχαν εγκατασταθεί τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών. Δεν είχαν ξεκινήσει δοκιμές. Μιλάμε για ένα σύστημα driveless που θέλει 18 μήνες δοκιμές. Πώς ήταν δυνατόν λοιπόν να ήταν έτοιμο το έργο το 2020 όταν δεν είχαν γίνει όλα αυτά που σας αναφέρω τώρα. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε και να μας πείσετε και επιμένετε σε αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ ότι το μετρό Θεσσαλονίκης θα ξεκινούσε το 2020 χωρίς δοκιμές, χωρίς φορέα λειτουργίας, χωρίς ολοκληρωμένους σταθμούς, χωρίς σειρμούς και χωρίς ράγες. Αυτά δεν γίνονται ούτε στα κινούμενα σχέδια. Στη δευτερολογία μου θα σας απαντήσω και για τις υπόλοιπες ερωτήσεις που θέσατε, ειδικά για το τι γίνεται με το σταθμό Βενιζέλου, όπως και για όλα τα άλλα έργα. Αναφερθήκατε και κλείνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε, στο flyover. Μα το πρόβλημα εδώ, κύριε Παπά, είναι ότι το flyover δεν ήταν στο Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν δεχόμαστε όλοι ότι η Θεσσαλονίκη είναι κορεσμένη από κίνηση και ένα ζήτημα που συζητιέται εδώ και 30 χρόνια η περιφερειακή πρέπει να βρούμε λύση. Ένα φιλοπεριβαντολογικό έργο, γι' αυτό εγκρίθηκε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό πραγματικά. Και σας καλώ να το ξαναεξετάσετε μέσα στο κόμμα σας, διότι αυτό το έργο είναι ένα έργο πραγματικής πνοής. Αυτό το έργο λοιπόν, μαζί με το μετρό που θα ολοκληρωθεί το 2023, μαζί με ένα σύγχρονο αεροδρόμιο που έχει γίνει και μαζί και με 550 λεωφορεία που θα κυκλοφορούν σε ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι αλλάζουν τη συμπρωτεύουσα και ότι η Θεσσαλονίκη πλέον είναι μια πόλη που αφήνει το χειρότερό της αυτό πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Υπουργέ, κύριε συνάδελφε, έχετε τα λόγια, 3 λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Καραμαλής άφησε την ουσία των απαντήσεων για κάποια σημεία της ερώτησής μου για τη δευτερολογία του. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να τον παρακινήσω, να την αξιοποιήσει, όχι μόνο για να απαντήσει σε αυτά, επειδή μπήκε στον πειρασμό να γενικεύσει την κουβέντα και να αναφέρει και το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, να μας δώσει μία ημερομηνία για το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού.
Δώστε μας μία ημερομηνία. Πήγατε με τον κύριο Μητσοτάκη στην Κρήτη, κάνατε και μία εκδήλωση, μάλιστα και με ηλεκτρονικά μέσα, μια έτσι πάρα πολύ ωραία παρουσίαση για να τους εξηγήσετε ότι επανέρχεστε στο δικό μας σχεδιασμό, τον οποίο λιδωρούσατε, καθυβρίζατε, συκοφαντούσατε για 2 χρόνια. Είπατε ότι ξαναγυρνάμε στο σχεδιασμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Μία ημερομηνία δεν μας δώσατε για τη δεύτερη φάση, την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών. Κάντε τουλάχιστον αυτό τώρα. Δεύτερον, θέλω μία κουβέντα για το στρατόπεδο Γκόνου. Πάλι δεν είπατε τίποτα. Και τρίτον, θέλω να σας παρακαλέσω να μην προκαλούμε τον κοινό νου εδώ πέρα. Εμείς παραλάβαμε το έργο του μετρό της Θεσσαλονίκης με δαπάνες 30%. Όταν παραλάβατε εσείς, είχαν πραγματοποιηθεί δαπάνες 75%. Μα βλέπετε ότι λέμε ψέματα για το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης του έργου για το τέλος του 2020. Έλεγε ψέματα και ο κύριος Εξάρχου, CEO τότε του Άκτορα. Λόγια στα ράταγε καθαρά. Ακούω. Έλεγε ψέματα. Αυτό θα ήθελα πραγματικά να το ακούσω από εσάς και το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ. Σας εξήγησα, κύριε Παπά, για ποιο λόγο το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης ήτανε η μεγαλύτερη απάτη επί ΣΥΡΙΖΑ. Διότι εγκαινιάσατε μουσαμάδες χωρίς να έχετε κάνει όλα αυτά τα βήματα που σας είπα στην πρωτολογία μου. Και για συντομία χρόνου δεν θα επανέλθω. Και μάλιστα θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Και θα σας πω ότι εσείς μπορεί ως κυβέρνηση να εγκαινιάζετε μουσαμάδες. Αυτό είναι δικό σας δικαίωμα και κριθήκατε από αυτές τις εκλογές. Και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Ότι ως αντιπολίτευση κάνετε κάτι που κατά την άποψή μου, και θέλω να το καταθέσω εδώ στη Βουλή, είναι ακόμα χειρότερο. Ενθαρρύνετε προσφυγές για να καθυστερήσει το έργο. Και όταν ενθαρρύνουμε προσφυγές για να καθυστερήσει το έργο και συμμετέχουμε σε διαδηλώσεις στο σταθμό Βενιζέλου, κάποιος κερδίζει, κύριε Παπά. Και αυτός δεν είναι η Θεσσαλονικής. Ξέρετε ποιος είναι μετά τις διαιτησίες αυτός που κερδίζει? Ο ανάδοχος, ο εργολάβος. Κάποτε λοιπόν αυτά πρέπει με ψυχραιμία να τα δούμε και να αφήσουμε την πολιτική αντιπαράθεση για πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν χρειάζεται μετρό. Χρειάζεται και αρχαία. Και κάνουμε αυτό που κάνατε κι εσείς στο σταθμό της Αγίας Σοφίας. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Αλλά εμείς ξεπαγώσαμε το έργο και επιμένω σε αυτό. Πρώτον, ολοκληρώσαμε πλήρως τις 2 σύραγγες. Ολοκληρώσαμε τα έργα πολιτικού μηχανικού. Κατασκευάσαμε πλήρως τη διπλή γραμμή στο τμήμα από Συντριβάνι ως Αμαξοστάσιο. Αναμένεται να ολοκληρωθεί το υπόλοιπο τμήμα από νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως Συντριβάνι. Έχουν αφιχθεί στο Αμαξοστάσιο 15 από τους 18 σειρμούς και βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές δοκιμές τους. Ξεκινήσαμε, κύριε Παπά, τις δοκιμές με την κίνηση τρένων στο τμήμα Συντριβάνι ως Αμαξοστάσιο. Σήμερα που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές. Αυτό αποδεικνύει ότι το έργο προχωράει. Επίσης, δώσαμε, όπως σας είπα, λύση στο σταθμό Βενιζέλου και αυτό έληξε το θέμα στο ΣΤΕ και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο προσπαθείτε, όχι εσείς, αλλά ένα μέρος του κόμματός σας, αυτό το ζήτημα ξανά πολιτικά να το σηκώσει. Και επίσης, όπως σας είπα, έχουμε προχωρήσει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Επομένως, για την οδική σύνδεση του έκτου προβλήτα, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα. Θα καταθέσω στα πρακτικά, αφού τελειώσω, κυρία Πρόεδρε, το ιστορικό των 32 ενεργειών από το Δεκέμβριο του 19 μέχρι σήμερα. 32η ενέργεια είναι υπογραφή αυτής της σύμβασης. Εγώ δεν υποστηρίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε κάνει τίποτα. Αλλά για τον έκτο προβλήτα, που ήταν η ντροπή της Θεσσαλονίκης, η δική μας κυβέρνηση βρήκε τη τελική λύση. Διότι γέφυρα, εάν δεν είχαμε κάνει όλα αυτά που σας λέω, θα ήταν ακόμα στον αέρα. Επομένως, για τα αντιπλημμυρικά έργα στη Λαχαναγοριά και στη Καλαμαριά, κάνατε κι εσείς ένα βήμα. Μικρό όμως, ξέρετε τι κάνατε, κύριε Παπά. Το εντάξατε στο 7α, δηλαδή στις αναγκαστικές απολωτριώσεις μέσω Υπουργικού Συμβουλίου.
Εμείς προχωρήσαμε τις απαλωτριώσεις, εγκρίναμε τις μελέτες κλιματολογίου. Και θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα έργα συνεχίζονται με αμύωτη προσπάθεια και όπως σας είπα και στην πρωτολογία μου, η Θεσσαλονίκη δεν θα έχει καμία σχέση με τη Θεσσαλονίκη επί των δικών σας ημερών, δηλαδή επί των Μουσαμάδων. Κλείνω με το ΒΟΑΚ, γιατί μου ζητήσατε χρονοδιάγραμμα. Κύριε Παπά, σας το έχω πει πάντα. Είμαι στη διάθεσή σας, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και όχι έτσι στα πεταχτά σε 2 δευτερόλεπτα, να βάλουμε κάτω όλα τα ζητήματα στην Κρήτη. Με πολύ μεγάλη χαρά. Σας προκαλώ και σας προσκαλώ να το κάνετε. Και να καλέσετε και στην Επιτροπή, αν θέλετε, Παραγωγής και Εμπορίου, για να έχουμε παραπάνω χρόνο να τα συζητήσουμε αυτά με ψυχραιμία. Και είμαι σίγουρος ότι θα διαφωνήσουμε, αλλά σε μερικά μεγάλα project μπορεί τα 2 μεγάλα κόμματα σε αυτή τη χώρα επιτέλους να συμφωνήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.